Φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, η ΠΑΕ Ολυμπιακός σας καλωσορίζει στην κοινή συνέντευξη τύπου των κυρίων Σοκράτη Κόκαλη και Βαγγέλη Μαρινάκη, που αφορά στη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ από τον πρώτο στο δεύτερο. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής. Το λόγο θα πάρει πρώτα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, κύριος Σοκράτης Κόκαλης, και θα επακολουθήσει η τοποθέτηση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Ακολούθως μπορούν οι δημοσιογράφοι να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στους δύο κυρίους, δηλώνοντας το όνομα και το μέσο το οποίο εκπροσωπούν. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι μια ιστορική αλλά και συγκινητική ημέρα, τουλάχιστον για μένα και για όλους τους συνεργάτες μου και για τον Ολυμπιακό. Είναι μια μέρα που αποφασίστηκε ο Ολυμπιακός να συνεχίσει δυνατά την πορεία του στο μέλλον και μετά από 20 χρόνια ενασχόλησής μου με τα του Ολυμπιακού, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε από το 1990, τότε που είχε περάσει ο Ολυμπιακός μια δύσκολη περίοδο, και ο πρώτος που με έπεισε τότε να ασχοληθώ πιο ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό, παρευρίσκεται και εδώ σήμερα, ήταν ο φίλος Γιάννης Ιωαννίδης, με τον οποίο από το 1992 ξεκινήσαμε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Εν συνεχεία με τον πρόεδρο, με τον κύριο Νταϊφά και με άλλους 7 συνεργάτες, μπήκαμε τότε στον Ολυμπιακό για να σώσουμε την ομάδα αυτή, η οποία κινδύνευσε όχι μόνο με πτώχευση, αλλά υπήρξαν και προσπάθειες να εξαγοραστεί από το μεγάλο μας αντίπαλο, το Παναθηναϊκό, μέσω διαφόρων ενεργειών που είχαν γίνει. Πέρασαν από τότε 20 χρόνια. Ήτανε η ωραιότερη, γεμάτη συγκινήσεις, περίοδος της ζωής μου, γιατί εγώ μπήκα στον Ολυμπιακό από την αγάπη που είχα στο Σύλλογο και μόνο έτσι μπόρεσα και έκανα αυτά που έκανα στον Ολυμπιακό. Δίκησα τον Ολυμπιακό με έναν τρόπο ο οποίος πολλές φορές είχε προκαλέσει κριτική από αρκετούς φιλάθλους και μη του Ολυμπιακού, δημοσιογράφους, αλλά πιστεύω ότι τελικά κατόρθωσα σε αυτά τα 20 χρόνια να φέρω τον Ολυμπιακό σε αυτή τη θέση που του αξίζει, στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και με τη μεταβίβαση που έγινε στους αδερφούς Αγγελόπουλους της ομάδας του μπάσκετ, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που ήταν για το καλό του Ολυμπιακού. Ό,τι έκανα και ό,τι κάνω σήμερα γίνεται με μοναδικό κριτήριο το καλό και το μέλλον του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσα να παραμείνω εφόρου ζωής στον Ολυμπιακό. Χρειάζονται καινούριες δυνάμεις, καινούριες φιλοδοξίες, καινούριο πάθος, και δεν θα έδινα τον Ολυμπιακό σε οποιονδήποτε, αλλά συγκεκριμένα αποφάσισα να περάσει η ιδιοκτησία του Ολυμπιακού στο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον οποίον γνωρίζω από μικρό παιδί, από τότε που ερχόταν με τον αμύστο πατέρα του, τον Μιλτιάδη, στο παλιό γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί είμαι βέβαιος ότι
θα δώσει τα πάντα για να συνεχιστεί αυτή η πορεία του Ολυμπιακού που είναι να καθίσταται πρωταγωνιστής και σχεδόν μόνιμος πρωταθλητής σε αυτή τη χώρα, αν και αυτό είναι δύσκολο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου σε όλη αυτή την περίοδο, όλους τους αθλητές, όλους τους προπονητές και κυρίως όλους τους φιλάθλους, παρόλο που μερικές φορές και τι παίρναμε τα πρωταθλήματα είχαν εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια για τον Α ή Β λόγο. Αλλά αυτό στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, είναι εύκολο. Διότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊκό άθλημα. Είναι το άθλημα που αυτή τη στιγμή, νομίζω, εκτός από την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας, ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι το άθλημα που το καταλαβαίνουν καλύτερα όλοι. Θυμάμαι όταν πρωτοασχολήθηκα με το μπάσκετ και πήγαινα πολύ συχνά στις προπονήσεις του Γιάννη, δεν καταλάβαινα και καλά τα διάφορα συστήματα τα οποία γινόντουσαν τότε και μπορώ να πω ότι ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχω καταλάβει ακριβώς, εκτός από αυτά που ακούγονται στην τηλεόραση, κάτι pick and roll, κάτι τέτοια. Σαν άθλημα, εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο και βεβαίως θα είμαι στο πλευρό του κυρίου Μαρινάκη, γιατί σίγουρα και γι' αυτόν η ενασχόλησή του με τον Ολυμπιακό είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και πρωτόγνωρη, εν πάση περιπτώσει, ενασχόληση, όπως ήταν και για μένα τα πρώτα χρόνια. Πιστεύω όμως ότι έχει όλες εκείνες τις ικανότητες και τις δυνατότητες να οδηγήσει και μελλοντικά τον Ολυμπιακό σε νίκες, σε πρωταθλήματα, σε κούπες. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει εκατομμύρια φιλάθλους. Έχει εκατομμύρια φιλάθλους όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και εκείνο που χρειάζεται είναι όχι μία παθητική συμπαράσταση στον Ολυμπιακό, αλλά μία ενεργητική συμπαράσταση στον Ολυμπιακό και στον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού από μόνος του να τραβάει όλο αυτό το βάρος που πολλοί από εσάς δεν τον γνωρίζουν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Βέβαια εδώ είναι και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Νταϊφάς, που τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα όπως τα γνωρίζουμε κι εμείς. Και γι' αυτό το λόγο εγώ θα παραμείνω όσο χρειάζεται και όσο θα πρέπει για να βοηθήσω τον κύριο Μαρινάκη. Θέλω να απευθύνω μία έκκληση. Έχετε υπόψη σας ότι σήμερα η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι και η καλύτερη από οικονομικής πλευράς. Αυτό έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν είναι να έχουν και επέκταση στον αθλητικό χώρο και κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου. Επειδή οι νέες διατάξεις για την καταπολέμηση της βίας είναι πάρα πολύ αυστηρές και ο Ολυμπιακός στο παρελθόν έχει υποστεί και οικονομικές αλλά και αθλητικά ζημιές από όλη την απορισμένα γεγονότα βίας που τα προκαλούν άνθρωποι που εγώ νομίζω ότι δεν αγαπούν τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό σας καλώ όλους σας να έχουμε μια σωστή παρουσία σαν ο μεγαλύτερος σύλλογος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα,
και να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό που λέγεται καταπολέμηση της βίας. Αυτά έχω να πω. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ στο Βαγγέλη Μαρινάκη καλή επιτυχία. Δεν θα είναι εύκολο, θα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, έχει τη δύναμη, έχει το πάθος, είναι Ολυμπιακός, που πάει να πει ότι δεν θα λειτουργήσει με κριτήρια όπως μερικοί άλλοι που θεώρησαν το Καραϊσκάκι κάποια στιγμή οικόπεδο και έβαλαν κάποια χρήματα στον Ολυμπιακό. Για να διοικήσεις τον Ολυμπιακό πρέπει να έχεις και κάποια τρέλα, πρέπει να ξεπεράσεις αυτά τα οικονομικά στοιχεία τα οποία συνήθως έχουν υπόψη τους ορισμένοι επιχειρηματίες όταν μπαίνουν σε επιχειρήσεις και αρχίζουν και μιλάνε για EBITDA, για κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Αυτά δεν ισχύουν στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό ισχύει ότι αν θέλεις να προσφέρεις θα υποστείς και θυσίες. Και αυτό ο μόνος που ανέλαβε να το κάνει είναι ο κύριος Μαρινάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα την οποία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω σαν αλλαγή σελίδας. Είναι μια μέρα που συνεχίζουμε ό,τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Ολυμπιακού για την αμέριστη συμπαράστασή του στη νέα μας προσπάθεια. Η αγωνία των φιλάθλων ήταν για μένα το βασικό κίνητρο να ασχοληθώ πιο ενεργά με τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Σωκράτη Κόκαλη για όλα αυτά που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα, για τις πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά για τις αμέτρητες χαρές που μας έχει χαρίσει. Σκοπός μας, κοινός μας σκοπός, είναι να οδηγήσουμε τον Ολυμπιακό μας με ασφάλεια και σιγουριά σε ένα δρόμο επιτυχιών. Στα εκατομμύρια των φιλάθλων μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, σε κάθε γειτονιά του Πειραιά, στο Πέραμα, στην Τραπετσόνα, στη Νίκαια, στο Ρέντι, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας, που έχουν εδώ στραμμένη την προσοχή τους αυτές τις μέρες, θέλουμε μαζί με τον Σωκράτη Κόκαλη να απευθύνουμε ένα μήνυμα. Όλοι οι Ολυμπιακοί, να είστε σίγουροι για το αύριο. Το μέλλον του συλλόγου μας θέλουμε να είναι το ίδιο λαμπρό με το ιστορικό του παρελθόν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ολυμπιακής οικογένειας που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, τον Εστέχνη Ολυμπιακό, Πέφο, τη Θύρα 7, τους παλεμάχους μας με την ένδοξη ιστορία τους και θέλω ειδικά από εσάς, τους διαχρονικούς Ολυμπιακούς, να ζητήσω κάτι απλό. Να μεταφέρετε το μήνυμα της αισιοδοξίας σε ολόκληρο τον ερυθρόλευκο κόσμο. Η αισιοδοξία μας βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε ενωμένοι και είμαστε δυνατοί. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει σημασία γιατί, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, είμαστε πάνω απ' όλα Ολυμπιακοί. Αγαπάμε την ομάδα μας και μόνο. Δεν έχουμε τις δικές μας ατζέντες. Ολυμπιακός είναι ένας. Και εδώ επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω δύο ακόμα παρουσίες του πρώτου Προέδρου της ΠΑΕ, του κ. Σταύρου Ταϊφά, στην εποχή του κ. Σταύρου. Έκανα τα πρώτα μου βήματα κοντά στην ομάδα. Μπήκα στο λεωφορείο με τους παίκτες, κάθισα στον πάγκο, πανηγύρισα πολλά γκολ. Ήταν τότε που άρχισα να ζω το όνειρο. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Ήμουν στην ηλικία από το ποδόσφαιρο. Ήταν όλη μας η ζωή. Τότε έκανα τα πρώτα βήματα στον Πειραιά. Εδώ ήταν το σπίτι μας, στο λιμάνι, είναι εκεί, ήταν οι δουλειές μας. Και εδώ είναι το πάθος μας το μεγάλο. Η μεγάλη μας αγάπη για τον Ολυμπιακό.
είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί μου έρχονται πολλές στιγμές που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια κοντά στην ομάδα. Και γι' αυτό συγχωρέστε με γι' αυτό. Ο πατέρας μου, ο Μιλιάδης, μου μετέδωσε την αφοσίωση στο σύλλογό μας και την αγάπη αυτή θέλω να τη μεταφέρω στη νέα γενιά των νέων Ολυμπιακών. Θέλω να δεσμευτώ προσωπικά ότι θα ζήσουν τα νέα παιδιά τις ίδιες χαρές που ζήσαμε όλοι εμείς εδώ στο Καραϊσκάκι. Για να το πετύχουμε όμως αυτό χρειάζεται ένα μακροχρόνιο πλάνο. Γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα στην εποχή μας, η εποχή της μεγαλύτερης κρίσης της ελληνικής οικονομίας, δεν προσφέρεται για μεγάλα ανοίγματα. Είναι μια εποχή που αν δεν κινηθεί κάποιος ρεαλιστικά, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλους κινδύνους. Παίρνω προσωπικά το ρίσκο να συνεισφέρω πολλά χρήματα για να βγει ο Ολυμπιακός από μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και αγωνιστική συγκυρία. Πιστεύω ότι με πράξεις υλοποιώ αυτό που έλεγα πάντα, ότι ήμουν και θα είμαι παρόν για τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται συλλογικότητα για να στηρίξουμε το όνειρό μας. Είναι προφανές ότι στη νέα εποχή η διαχείριση του Ολυμπιακού οφείλει να είναι συλλογικότερη, πιο ανοιχτή και πιο φιλική στα εκατομμύρια των οπαδών μας. Εδώ θέλω να ζητήσω από τον κόσμο μας δύο πράγματα. Πρώτα, το γήπεδο να είναι γεμάτο κάθε Κυριακή και σε κάθε ερυθρόλογο σπίτι να υπάρχει μια φανέλα του αγαπημένου σας παίκτη. Είναι πολύ σημαντικό. Φίλες και φίλοι, η σημερινή συνάντηση δεν έχει το χαρακτήρα προγραμματικών δηλώσεων. Σήμερα θέλω με απλά λόγια να σας δώσω το στίγμα της επόμενης μέρας, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Στο νέο ξεκίνημα χρειάζεται πάνω απ' όλα ρεαλισμός. Στόχος μου είναι μακροπρόθεσμα να γίνουμε οικονομικά αυτοδύναμοι. Όραμά μου είναι η μεταξέλιξη του Ολυμπιακού σε έναν αυτάρκη σύλλογο που θα λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα και θα στηρίζεται στον κόσμο του. Φιλοδοξώ, και το εννοώ αυτό, να είμαι ο τελευταίος μέτοχος του Ολυμπιακού που κάνει μια τόσο μεγάλη οικονομική θυσία για την ομάδα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να στηριχθεί στην πραγματική του δύναμη, στον κόσμο του. Κανείς δεν έχει τόσα λεφτά ώστε να πετύχει μόνο στον Ολυμπιακό. Πρέπει όλοι οι Ολυμπιακοί να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια ανάλογα με τις δυνάμεις του. Αυτό επιβάλλει η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι νέοι κανονισμοί της UEFA και ο στοιχειώδης οικονομικός ρεαλισμός. Μελετάμε ήδη το πιο αποτελεσματικό μοντέλο ενεργής συμμετοχής του κόσμου στην ομάδα. Η συνεισφορά μου με τόσα σημαντικά κεφάλαια αποσκοπεί στο να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός οικονομικά ισχυρού και αυτάρκη συλλόγου. Όμως θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για πέταμα προκειμένου να δημιουργηθούν πρόσκαιρες εντυπώσεις. Έχω μάθει στη ζωή μου να δουλεύω σκληρά. Δουλεύω από πολύ μικρός και ό,τι πέτυχα δεν το κληρονόμησα. Και έμαθα και κάτι ακόμα. Τα χρήματα από μόνα τους δεν χτίζουν μια ομάδα, μια καλή ομάδα. Έχουμε πολλά παραδείγματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων που ξόδεψαν δεκάδες εκατομμύρια και δεν πέτυχαν τους στόχους τους. Οι γαλαξίες αστέρων δεν γίνονται επιτυχίες αν δεν υπάρχει ποδοσφαιρική χημεία και σωστό αγωνιστικό πλάνο. Αυτό που κάνει μια ομάδα να ξεχωρίζει και να επιτυχάνει τους στόχους της είναι η ισορροπία μεταξύ των παικτών, του προπονητή, της διοίκησης και του κόσμου. Ειδικά αυτή την εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης πρέπει να πετύχουμε ένα δύσκολο συνδυασμό. Να ενισχύσουμε αγωνιστικά την ομάδα μας χωρίς να προκαλέσουμε την ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται. Γι' αυτό η έννοια της ισορροπίας είναι κομβική στο σκεπτικό μου. Έχω ένα όραμα για τον Ολυμπιακό και ο ορίζοντάς μου είναι μακροχρόνιος. Δεν θα βιαστώ, δεν θα πιεστώ και δεν θα θυσιάσω μακροχρόνιο σχεδιασμό μου για την επίτευξη πρόσχερων εντυπώσεων. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ρεαλιστής. Φυσικά, ποδόσφαιρο παίζουμε, άρα το αποτέλεσμα μετράει. Όμως δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι αντικειμενικά έχουμε το μικρότερο ρόστερ στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια τρομερή πίεση χρόνου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους νέους, τις ηλικίες παίκτες μας, να δουλέψουμε με τους υπάρχοντες και να ενσωματώσουμε τις νέες μεταγραφές. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά με τον νέο προπονητή και το υπόλοιπο τεχνικό team. Γι' αυτό δώσαμε προτεραιότητα στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ορίσαμε γενικό αρχηγό τον Τάσο Δημητρόπουλο και ενισχύουμε τη διοίκηση με γνώσεις του ποδοσφαίρου. Την ΠΑΕ θέλω να τη στελεχώσω με καταξιωμένα στελέχη που συνδυάζουν την ποδοσφαιρική τους γνώση με την τρέλα τους για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια σημαντική επισήμανση. Δεν θα ανεχτώ φαινόμενα του παρελθόντος, όπου διάφοροι
εκμεταλλεύτηκαν την αγάπη του κόσμου για τον Ολυμπιακό και τη γενναιοδορία του Σωκράτη Κόκαλη, προκειμένου να αποκομίσουν ίδια ωφέλη. Φίλες και φίλοι, σε μια εποχή που είναι πιθανόν για άλλους οικονομικούς και πολιτικούς λόγους να υπάρξει κοινωνική ένταση, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Οι κανόνες για κακές συμπεριφορές στο γήπεδό μας θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί και θα σχεδιάσουμε μια ειδική καμπάνια εναντίον της βίας. Ειδικά για τους συνδέσμους που διαχρονικά αποτελούν ένα μεγάλο στήριγμα για την ομάδα, λέμε ναι στην υγιή λειτουργία των συνδέσμων φιλάθλων ενός παραδοσιακού και πανευρωπαϊκού θεσμού. Πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο από την πολιτεία και φυσικά την εποπτεία της Super League σε συνεργασία με τη ΣΠΑΕ. Είναι μονόδρομος η λειτουργία των συνδέσμων, καθώς χωρίς αυτούς και χωρίς μορφές οργάνωσης που να ελέγχονται, το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις. Θα θέσουμε το θέμα σε όλους τους φορείς, ώστε να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Στη νέα εποχή θα πετήσουμε ισονομία στα πάντα, σε αποφάσεις της Super League, σε αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου της Super League, αλλά και του δευτεροβάθμιου της ΕΠΟ. Σε όποιες αποφάσεις προέρχονται από την πολιτεία. Για τη διατησία νομίζω είναι περιττό να σας πω ότι από εδώ και μπρος θεωρώ αυτονόητο το 50-50. Τέλος, θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας με τους μεγάλους συλλόγους του εξωτερικού. Συνοψίζοντας, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουμε όρεξη για δουλειά, έχουμε πάθος για τον Ολυμπιακό, τον αγαπάμε, πάμε για μεταγραφές ουσίας, πάμε όλοι μαζί, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν περισσεύει κανείς στον Ολυμπιακό, πάμε δυνατά, πάμε για πρωτάθλημα ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι δημοσιογράφοι, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορούν να τις απευθύνουν τώρα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Κύριος Γαβάλας, το όνομά σας, αν θέλετε, ξανά επαναλάβετε. Αν θα μπορούσατε δύο να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για το νέο μοντέλο διοίκησης που έχετε κατά νου και αν μπορείτε να προσδιορίσετε χρονικά πότε θα αναλάβετε την προεδρία της ΠΑΕ. Λοιπόν, τα 50 εκατομμύρια τα βάζω μόνος μου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου τα πλάνα μας. Τώρα, να σας δώσουμε στοιχεία. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να δώσουμε στοιχεία, ούτε είμαστε λογιστές. Αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Αν λάγαμε με τα χρέη του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα πάει μπροστά. Αυτό έχει σημασία. Τα άλλα τα αφήνουμε στους λογιστές, στους οικονομικούς σύμβουλους, σε αυτούς που πρέπει να ασχολούνται με αυτά. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Κύριος Μόρος. Δημήτρης Μόρος από τα Νέα και την Άρα Σπορ. Για τον κύριο Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, ποιοι ήταν οι λόγοι που δώσατε το πλειοψηφικό πακέτο στον κύριο Μαρινάκη και αν πιστεύετε ότι είναι καλύτερη επιλογή, γιατί το λέω αυτό, πέρσι είχατε συζητήσει τον κύριο Μαρινάκη, αλλά δεν είχατε δώσει τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε αυτά τα λίγα που είπα έχω απαντήσει στην ερώτησή σας. Θεωρώ τον καταλληλότερο. Τώρα τι έγινε πριν από ένα χρόνο και τι έγινε πριν από δύο χρόνια, αυτά είναι άλλες ιστορίες. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας αλλαγής στον Ολυμπιακό που είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει στον Ολυμπιακό. Και εσείς κάποια στιγμή θα σταματήσετε να ασχολείστε με την δημοσιογραφία και κάποιος θα σας αντικαταστήσει. Έτσι δεν είναι? Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε τη δυνατότητα, όταν βρίσκουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, να του δώσουμε την ευκαιρία να προχωρήσει αυτό στον Ολυμπιακό. Και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα γίνει. Αυτά. Κύριε Λαγαμάτικας. Μια ερώτηση για τον κύριο Μαρινάκη. Αναφερθήκατε τρεις φορές στην ομιλία σας, στην τοποθέτησή σας, στην ανάγκη να είναι κοντά οι φίλοι του Ολυμπιακού, προφανώς και περισσότερο ενεργοποιημένοι. Επειδή υπάρχει ένα σχήμα των μελών, το οποίο απέδωσε μέχρι κάποιο σημείο.
για να μίλεστε τρεις φορές πάνω στο ζήτημα αυτό, φαντάζομαι ότι κάτι έχετε στο μυαλό σας. Μια επέκταση, μια διαφοροποίηση, ποιο μοντέλο ακριβώς έχετε στο μυαλό για να ταρακουνίσετε τον κόσμο και να το φέρετε πιο κοντά στην ομάδα. Καταρχήν έχουμε πολλά στο μυαλό μας. Δεν έχουμε μόνο ένα. Αλλά όπως σας είπα σήμερα, δεν είναι μια μέρα που θα κάνουμε προγραμματικές δηλώσεις εδώ. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σας δώσουμε λεπτομέρειες για αυτό το πλάνο. Όταν θα το ολοκληρώσουμε, θα είστε οι πρώτοι που θα ακούσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος. Το μικρόφωνο πάρτε μου. Δασκαλόπουλος, από Φως είμαι. Θα ήθελα μια ερώτηση, κύριο Κόκαλη. Τι αισθάνεστε μετά από αυτήν την 20ετή σας παρουσία στον Ολυμπιακό, τι νομίζετε ότι αποκομίσετε ως ψήγμα σοφίας, σε τι φεύγετε σοφότερος από την ενασχόλησή σας? Και σε κύριο Μαρινάκη, αν έχετε κάποιο ειδικό σχέδιο για να μπορέσετε, αν θεωρείτε μάλλον ότι η περσινή χρονιά, αυτό που είπατε για το 50-50 στα διοικητικά, στα δικαιοδοτικά όργανα, αν θεωρείτε ότι την περσινή χρονιά ίσχυσε για τον Ολυμπιακό, και αν όχι, τι σκέφτεστε, με ποια μορφή πίεση, θα ασκήσετε πίεση ή κάποια άλλη τακτική, έτσι ώστε να διασφαλιστεί για την επόμενη σεζόν? Εγώ αποκόμισα τόσα πολλά που θα ήθελα πάρα πολλές ώρες και δεν νομίζω ότι θα έχετε εσείς αντοχή να τα ακούσετε αυτά τα πράγματα. Αλλά ήταν, όπως είπα, μια έντονη πάρα πολύ περίοδος της ζωής μου, όχι μόνο για μένα, αλλά και για την οικογένειά μου, η οποία με ανέχθηκε σε πολλές φορές. Όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όταν χάνει, είμαστε όλοι για θάνατο. Θυμάμαι όταν παίζαμε τελικό στο Τελαβίβ με την Μπαρσελόνα, που τα τελευταία δευτερόλεπτα μας έβαλε ένα καλάθι ένας παίχτης, ένας Τόμψον, θυμάται, και ο Γιάννης, είχαμε πέσει όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή, ότι αυτές τις συγκινήσεις, η αδρεναλίνη, όλα αυτά που προκαλεί το ποδόσφαιρο, αλλά και το μπάσκετ και άλλα αθλήματα, είναι κάτι που θέλει πολλή ώρα συζήτησης. Τι να σας λέω. Εγώ μια φορά πέρασα μια πολύ ωραία περίοδο και νομίζω ότι θα συνεχίσω να περνάω έτσι, γιατί και ως φίλαθλος που ήμουνα, πρόεδρος έγινα, φίλαθλος θα ξαναγίνω. Τις ίδιες, όχι ακριβώς τις ίδιες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη η ένταση να είσαι τόσο πολύ οπαδός του Ολυμπιακού. Και ειδικά όταν μπαίνει μπάλα στο πλεκτό, εκεί είναι άλλο πράγμα. Ή όταν μπαίνει στο δικό σου πάλι. Ακόμα χειρότερο. Στην επόμενη ερώτηση. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποιος άλλος συνάδελφος? Δημήτρης Σωμαράς από Γκαζέτα. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης σε μεταγραφές ουσίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι μπορούμε να περιμένουμε σε μεταγραφικό επίπεδο και αν υπάρχει κάτι ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπα είναι ότι η ομάδα θα ενισχυθεί. Εμείς δεν θα πιεστούμε ούτε θα πιαστούμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Και όταν θα έρθει η ώρα για ανακοινώσεις, θα είστε οι πρώτοι που θα το ακούσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ.